Γιάννη, γιατί αυτή η εκκλησία γιορτάζει μαζί με τους φουρνάρδες ακριβώς, πώς συμβαίνει αυτό? Αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πολύ παλιά. Τότε ένας κάποιος μικροπολίτης που υπήρχε τότε είχε δωρήσει στους αυτοποιούς αυτό το χρυσάκι και στους μιλωθρούς στην Αγία Τριάδα. Οι μιλωθροί έχουν εξαφανιστεί, κάνε σιγά σιγά με τον καιρό και έμεινε μόνο εμείς, μείναμε και είχαμε αυτό το χρυσάκι. Αυτό το χρυσάκι το διατηρούμε από πολύ παλιά, η ιδιοκτησία μας είναι. Κάθε χρόνο το λειτουργούμε, δεν το λειτουργούμε άλλη εποχή. Τα έξοδά του και τα έσοδά του τα αναλαμβάνουμε όλα εμείς και... Συντήρηση του. Και τη συντήρηση του τα πάντα εμείς με τους αυτοποιούς μαζί. Είναι ένα ωραίο χρυσάκι. Εμάς τον έχουμε σαν προστάτη μας, εδώ στοιχείο. Αλλιώ γιατί. Αλλού σε όλη την Ελλάδα είναι κάποιος άλλος, δεν είναι? Ο Άγιος Παντελεύων. Ακριβώς. Εντάξει, από τότε από παλιά είχαμε αυτό τον Άγιο και τον συνεχίζουμε και τον έχουμε σαν προστάτη μας. Μάλιστα. Ξέρεις ότι εδώ μέσα έχει πέσει το κεφάλι του Αγίου Σιδώρου, μπροστά στο ιερό. Έχει πέσει το κεφάλι του Αγίου Σιδώρου και μετά το πήρε και το πήγανε στην άλλη εκκλησία, στον Άγιο Σιδώρο που είναι εκεί στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Έτσι είναι η παράδοση. Μάλιστα. Ωραία. Παίρνουμε τι άλλο θέλει. Και του χρόνου. Τι είναι αυτό? Είναι ένα πηγάδι στο οποίο σήμερα με την παράδοση πετάξα το κεφάλι του Αγίου Σιδώρου. Μάλιστα. Το οποίο είναι στο βάθος. Αυτό λέει η παράδοση. Ναι. Και γι' αυτό και έγινε ο ναός. Βέβαια, εγώ δεν κατάλαβα. Μήπως σχετίζεται και ο προστάτης Άγιος αυτός με το ψωμί, δηλαδή, επειδή είναι ένας... Αν δεις το βίο του Αγίου Σιδώρου, δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση δεν έχει. Ψωμί, αλλά μάλλον λόγω κτίσεως. Το χτίσαν, ήταν κτήτορα του ναού. Οι αυτοποιοί έκαναν την ενεργεία του και την εορτή του να είναι. Μάλλον πέκτησε το ανάποδο, δηλαδή βρεθήκαν να είναι. Έγινε το ανάποδο, δηλαδή. Εντάξει, τώρα δεν είναι και όλοι οι Αγίοι συμβατοί με αυτού που προστατεύουν την παράδοση. Υπάρχουν και τέτοια σενάρια. Έχω τον ναό στην διοκτησία μου, έχω τον ναό στην διοκτησία μου, άρα γιορτάζω και στη. Πάντως εσείς σας βρήκατε από τους πατεράδες σας και τους παππούδες σας αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό πρέπει να είναι από πριν το 1900 να είναι στοιχείο προστάτης του Αγίου Σιδώρου. Ναι. Γιατί τα χαρτιά για την παραχώρηση του ναού και του κτήματος ολόκληρου πριν το 1900. Ναι. Αυτό το χτίμα τώρα το συντηρείτε εσείς, το πακτώνετε κάπου, το δίνετε κάπου, το... Κοιτάξτε. Το έχουν ζητήσει για μάντρα οικοδομό. Το έχουν ζητήσει για ζώα. Μάντρα οικοδομό είναι καταστροφή. Ζώα εντός οικισμού. Ναι. Δεν θα δημιουργήσουμε πρόβλημα σε κανένα γείτονα. Έχει έξοδα. Προσπαθούμε να μαζεύουμε ό,τι μαζεύουμε από την εκκλησία. Ό,τι δίνουν μια φορά το χρόνο λειτουργεί. Ό,τι δίνουν οι αυτοποιοί. Μετά σε πέσει το ντουβάρι. Στον δρόμο. Ναι, έχει έξοδα βέβαια. 2.000 πήρε για το ντουβάρι. Έχει έξοδα τα οποία, εντάξει, η συντήρηση γίνεται με ιδία εργασία. Τώρα, μετά την Αθήνα, πιάσουμε κλάδεμα, μετά το καλοκαίρι, γιατί ορισμένα δέντρα έχουν παραγρύψει. Το περιβόλι είναι λίγο δύσκολο να καταραστεί. Τώρα προσπαθώ να κάνω μια ράμπα για να βγει μέσα τρακτέρ. Γιατί με το χέρι για να σκάψει είναι λίγο βαρβαρό σπόρο, δεν είμαστε και παιδάκια πια. Και το χρόνο σε χαρία. Να σε καλύτερα.